Κυρίες, κύριοι, σας καλωσορίζω σήμερα εδώ στη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Η δημοτική μας παράταξη, στα πλαίσια της προετοιμασίας της και της στελεχώσεώς της εν ώψη των δημοτικών εκλογών του προσεχούς Μαΐου, έχει τη χαρά να ανακοινώσει έναν ακόμα αξιόλογο άνθρωπο, έναν ακόμα υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, τον Χρήστο τον Αντωνόπουλο. Ο Χρήστος Αντωνόπουλος είναι δικηγόρος, είναι γέννημα θρέμα Ναυπλιώτης, ασκεί μάχημη δικηγορία τα τελευταία 22 χρόνια με δικηγορική εταιρεία τόσο στην Αθήνα όσο πρόσφατα και στο Ναύπλιο. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος καταξιωμένος επαγγελματικά αλλά και κοινωνικά. Διαθέτει σημαντικές γνώσεις, εκτός από πτυχιούχος της νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι και πτυχιούχος της Παντίου, το τμήμα δημόσιας διοίκησης, γνώσεις οι οποίες θα τον βοηθήσουν σίγουρα. Πάρα απ' όλα όμως είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, που εστερνίζεται βασικές αξίες όπως είναι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισοπολιτεία και κυρίως η αξιοπρέπεια και η εντιμότητα η οποία πρέπει να υπάρχει στα κοινά. Γνωριζόμαστε σχεδόν 15 χρόνια. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για τα δημοτικά πράγματα και όχι μόνο εδώ του Δήμου μας και έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ότι όντως σήμερα ο Δήμος παρουσιάζει ορισμένα φαινόμενα παρακμής και ορισμένα φαινόμενα στασιμότητας. Χωρίς να θέλουμε να ισοπεδώσουμε τη σημερινή κατάσταση, κάτι το οποίο θα αποτελούσε άλλωστε και λαϊκισμό κατά τη γνώμη μου, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και χρειάζεται ο Δήμος μία αναγέννηση. Μία επανεκκίνηση, όπως πολύ συχνά λέμε. Πάνω σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό το οποίο νιώθουμε και ο Χρήστος και εγώ, ότι έχει ανάγκη σήμερα ο πολίτης και ο Δημότης, είναι να ξαναγεννηθεί η ελπίδα και το χαμόγελο μέσα στην καρδιά του. Ο κόσμος έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθεί είναι νευριασμένος, είναι εκνευρισμένος και με την πολιτική και με το πολιτικό σύστημα γενικότερα και ζητάει αλήθειες. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα ο Δήμος μας και πάνω απ' όλα χρειάζεται να του δώσουμε την ελπίδα και το όραμα. Το όραμα το οποίο έχει ανάγκη ο Δήμος είναι να καταστεί ένα μεγάλο τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι ώστε αναπτυξιακά να σηκωθεί και να επαναφέρει όχι μόνο την ελπίδα αλλά και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόσωπα σαν τον Χρήστο τον Αντωνόπουλο μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά. Και δεν σας το κρύβω ότι προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ και σε ένα αίτημα της κοινωνίας. Τι ζητάει ο κόσμος? Να βγουν μπροστά καθαροί και αξιόλογοι άνθρωποι. Μου το λένε παντού και το αντιμετωπίζετε και εσείς αυτό. Να βγουν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι επιτέλους να δώσουν αξία στα αξιώματα και να μην παίρνουν αξία από τα αξιώματα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Αντωνόπουλος, ο φίλος μου Χρήστος, είναι ένας άνθρωπος που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και πιστεύω ότι μέσα από μια γόνιμη συνεργασία όπου θα ακούω και κυρίως θα μάθω να συνεργάζομαι, γιατί πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε στον τόπο πάνω απ' όλα, να έχουμε πραγματικά καλά αποτελέσματα για το Δήμο μας, να ξαναγεννηθεί η ελπίδα, να ξαναδοθεί η δυνατότητα στους δημότες να πιστέψουν ένα απλό πράγμα, ότι ο Δήμος μας αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έχει σήμερα. Το Ναύπλιο, η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, αξίζει πραγματικά περισσότερα. Χρήστο, σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω στη δημοτική μας παράταξη. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω καταρχήν την πρόσκληση του Χρήστου του Γραμματικόπουλου, τον οποίο τον θεωρώ πραγματικά φίλο μου, και να ευχαριστήσω και εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να καλύψετε την συνέντευξη τύπου που δίνω. Τον Χρήστο Γραμματικόπουλο τον ξέρω 15 χρόνια. Έχω συνεργαστεί μαζί του και επαγγελματικά, αλλά και κυρίως όταν κατέβαινα από την Αθήνα στο Ναύπλιο, συζητούσαμε πάρα πολλές φορές και μας απασχολούσαν τα προβλήματα του Δήμου μας και ανταλλάσσαμε τις απόψεις μας. Η σταθερή πορεία, η πολιτική σταθερή πορεία του Χρήστου όλα αυτά τα χρόνια, η επαγγελματική του καταξίωση, ο οποίος ως αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας έχει καταστεί πλέον στην συνείδηση
όλων των δημοτών και όχι μόνο ως έναν άνθρωπο όπου έχει αρχές. Αρχές της εργατικότητας, της ετοιμότητας, της ειλικρίνειας, της συνέπειας λόγου και έργων και με αποτέλεσμα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται όχι μόνο για το ατομικό τους συμφέρον, αλλά και για το κοινωνικό συμφέρον. Η πορεία του Χρήστου μέχρι στιγμής μου έχει δώσει και με έχει πείσει να καταλάβω ότι ενδιαφέρεται και αγαπά τον Ναύπλιο πάρα πολύ και ότι θα δώσει τα πάντα ώστε να αναπτυχθεί ο Δήμος μας προς το συμφέρον κυρίως των πολιτών. Θεωρώ ότι η Δημοτική Παράταξη του Χρήστου Γραμματικόπουλου αποτελείται από ικανά, άφθαρτα και έμπειρα στελέχη τα οποία έχουν τις λύσεις, πιστεύω, για τα προβλήματα τα οποία βασανίζουν και ταλαντίζουν το Δήμο μας. Ο Δήμος μας έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από μία επανεκκίνηση. Θεωρώ ότι είναι τώρα η ώρα και η στιγμή για να μπορέσουμε να κάνουμε το Δήμο μας και τον Ναύπλιο την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος να ξανασυναντηθεί με την έγκλη της, τις αξίες της και το κύρος της. Θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι αποδέχομαι την τιμητική πρόσκληση του Χρήστου Γραμματικόπουλου στο να είμαι δημοτικός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις επερχόμενες εκλογές και είναι ιδιαίτερα τιμητική η πρόταση αυτή για μένα, διότι πιστεύω ότι θα μπορέσω και εγώ με τις δυνάμεις μου να προσφέρω μέσα από το σύνολο της Δημοτικής Παράταξης για το καλό του τόπου.